Χαίρετε, λέγομαι Γιάννης Γκούφας και θα προεδρεύσω στην επόμενη συνεδρίαση. Παρακαλώ τον κύριο Διονύση Καλαμάκη, καθηγητή της Βυζαντινής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, να έχει το λόγο. Σεβασμιότατε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ομότιμοι καθηγητέ, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το θέμα είναι να προσεγγίσουμε μερικές μαρτυρίες από γεωγράφους και λεξικογράφους αναφερόμενες στην Άξο και στις παρακείμενες νήσους. Οι μαρτυρίες αυτές είναι αρκετές και στα μέχρι τώρα διεξαχθέντα συνέδρια, των οποίων η ψυχή είναι ο σεβαστός και αγαπητός καθηγητής κύριος Προμπονάς, έχουν παρουσιαστεί οι μαρτυρίες αυτές. Ήταν, τώρα είναι πολύ λάθος. Εντάξει. Ήταν, είναι και θα είναι, πρέπει να πούμε, μεταξύ άλλων συνεργατών. Προτίμησα για οικονομία χρόνου, αλλά και για μεγαλύτερη εμβάθυνση, να περιοριστώ μόνο σε μία μαρτυρία, την οποία όμως θα δούμε σε όλες τις φάσεις και τις εκφάνσεις. Διότι όπως ένα αρχαιολογικό μνημείο, μια εκκλησία την οποία βλέπουμε, πολλές φορές έχει περάσει από φάσεις τις οποίες τις αναλύουν οι αρχαιολόγοι, έτσι και ένα κείμενο φιλολογικό περνά από φάσεις που προσπαθούν οι φιλόλογοι να ανακαλύψουν. Θα κάνουμε λοιπόν μια αναγωγή από τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν, και αυτό είναι το σπουδαίο, θα φτάσουμε μέχρι τον 5ο π.Χ. Σας έχω δώσει μία φωτοτυπία με τα κείμενα για να μπορείτε να τα παρακολουθήσετε πιο εύκολα. Ξεκινούμε από ένα κείμενο του 15ου αιώνος. Είναι κείμενο του Μιχαήλ Αποστόλη. Ο Μιχαήλ Αποστόλης είναι ένας σπουδαίος κριτικός, παροιμιογράφος, κωδικογράφος κλπ. Είχε και ένα γιο, τον Αριστόβουλο, ο οποίος έγινε αρχιεπίσκοπος Μονεμβασίας. Βρισκόμαστε στον 15ο αιώνα, συγκεκριμένα 1422-1480. Αυτός ο φίλος μας, ο Μιχαήλ Αποστόλης, επεξεργάστηκε μία συλλογή παροιμιών και την έστειλε ως δώρο με τον τίτλο «Ιωνία» στον Πάπα Λέοντα τον 10ο. Λαμβάνω λοιπόν από την ενδεκάτη κεντούρια, από την ενδεκάτη εκατοντάδα των παροιμιών, στο στοιχείο λάμδα, την παροιμία την οποία βλέπετε, «Λύση τελετέ και λύση αναλύλους». Ας διαβάσουμε αυτό το κειμενάκι. «Επί των διαμέθην ελευθεροθέντων, οι γάρ βιωτοί, αλώντες υποθρακών και φυγόντες εις τροφονίου, κατόναρ εκείνου διόνυσον έσεσθε βοηθών φύσαντος, με θείουσιν επιθέμενη τη στραξή και διελήθησαν. Ή και Διονύσου Λυσίου ιερών ιδρύσαντο, ως Ηρακλήδης ο Ποντικός. Αριστοφάνης δε δια το λυτρώσαστε Θηβαίους, παραναξίων άμπελων». Εδώ θα σταθούμε περισσότερο. Βλέπετε λοιπόν μια μυθολογική πληροφορία. Γίνεται μια μάχη μεταξύ βιωτών και θρακών. Οι βιωτοί πηγαίνουν εις Τροφονίου, πηγαίνουν στο μανδύο που τοποθετείται εκεί που είναι σήμερα περίπου οι καταράκτες της Κρίας, οι πηγές της Κρίας, και τους λέει ο Θεός ότι θα σας βοηθήσω. Και πώς θα σας βοηθήσω? Θα επιτεθείτε στους Θράκες, ενώ αυτοί θα έχουν μεθύσει, θα έχουν κοιμηθεί από το κρασί. Αυτό και έγινε, και διελήθησαν. Έλυσε ο ένας τα δεσμά του άλλου με τα οποία ήσαν δεμένοι, και από τότε έμεινε η παροιμία «Λύση η τελετέ και λύσαν αλλήλους». Και ιδρύθηκε και ένα ιερό προς τιμήν του Διονύσου Λυσίου. Εδώ έχουμε και κάποιες φιλολογικές παραφθορές. Έχουμε μερικά χειρόγραφα που γράφουν «Ιερών Διονύσου Λυδίου». Το σωστό είναι «Λυσίου», από το ρήμα «Λίο». Λοιπόν, εδώ μου έκανε εντύπωση η φράση «παραναξίων άμπελων». Είναι σαφές ότι με τη λέξη «άμπελος» εννοείται το κρασί. Έχουμε μια υπαλλαγή ή μετωνυμία. Έχουμε δηλαδή το αντί του προϊόντος, το φυτό το οποίο παράγει το προϊόν.
Λοιπόν, αυτή την παροιμία μας την παραδίδει ο Μιχαήλ Αποστόλης στο 15ο αιώνα και έχω λάβει το κείμενο από την πολύ γνωστή έκδοση Corpus Paremiographorum Graecorum των Λόιτς Σνάιντεβιν, όπως γνωρίζουν καλώς εδώ οι παρόντες φιλόλογοι. Να προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η πηγή του Μιχαήλ Αποστόλη για να δούμε πού θα αναχθούμε. Και θα πάμε στο βυζαντινό λεξικό, το γνωστό βυζαντινό λεξικό του Σουίδα ή της Σούδας, όπως είναι το ορθότερο, του 10ου αιώνος, δεν σας έχω εδώ το κείμενο, όπου έχουμε μία επανάληψη περίπου του κειμένου που διαβάζουμε στο Μιχαήλ Αποστόλη. Να πάμε ακόμα πιο πίσω, να πάμε στον περίφημο τον Μέγαν Φώτιον, τον λεξικογράφο, ο οποίος μεταξύ πολλών άλλων έργων, της βιβλιοθήκης και άλλων και επιστολών, μας έδωσε και το περίφημο λεξικό, το οποίο ανάγεται στον 9ο αιώνα. Σας έχω δώσει το κείμενο στην σπουδαία τελευταία έκδοση του αημνήστου διαπρεπούς φιλολόγου καθηγητού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Χρήστου Θεοδωρίδη. Το έχετε λοιπόν το κείμενο. Βλέπετε σχεδόν επανάληψη. Βιωτή αλόντες υποθρακών κλπ. Δια το λυτρώσαστε Θηβαίους, επειδή λυτρώθηκαν οι Θηβαίοι, απελευθερώθηκαν παραναξίων άμπελων. Εδώ η πρόθεση παρά με την αιτιατική είναι για τη δήλωση της αιτιολογίας. Αυτή η λέξη παρά χρησιμοποιείται πολύ στη λεξικογραφία για να μας δείξει προέλευση, ετυμολογία, αιτιολογία. Με τη βοήθεια εξαιτίας του κρασιού των Ναξίων, του κρασιού της Νάξου. Εδώ όμως δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Ο Θεοδωρίδης στην έκδοση, όπως βλέπετε, έγραψε τη λέξη άμπελον με κεφαλαίο το α. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα, γιατί όταν εμφανίζεται ένα προσιγορικό όνομα με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα, μας δίνει την εντύπωση ότι έχουμε ένα τοπονύμιο. Τι είναι αυτή η άμπελος? Και άρχισα να ψάχνω πού έχουμε τέτοια τοπονύμια, και στη Βιωτία έχουμε τοπονύμιο άμπελος. Όμως πιστεύω ότι εδώ ο αείμνηστος διαπρεπής Χρήστος Θεοδωρίδης έχει κάνει ένα λάθος. Δεν έπρεπε να τυπωθεί το άμπελος με κεφαλαίο το α, αλλά με πεζό, με μικρό γράμμα. Επικοινώνησα λοιπόν με τον συνάδελφο πλέον στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον κύριο Στέφανο Ματθαίο, ο οποίος ήταν ο κατεξοχήν συνεργάτης του Χρήστου Θεοδωρίδη, και μου είπε και αυτός ότι ναι, μάλλον έπρεπε το α αυτό να τυπωθεί ως πεζό και όχι ως κεφαλαίο, και μας παροδηγεί σε κάποιο τοπονύμιο. Προχωρούμε λοιπόν προς τα πίσω. Είμαστε στον 9ο αιώνα, είμαστε στον Μέγαν Φώτιον και προχωρούμε στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, σε έναν άλλο σπουδαίο λεξικογράφο, τον Ησύχιο. Λίγες πληροφορίες ο Ησύχιος. Λύση τελετέ, ούτως ελέγον δότινες τελετέ, επί και λύσιος εγένετο Διόνυσος. Δεν στέκομαι πολύ στον Ησύχιο. Προχωρούμε στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στον Πλούταρχο, τον Χερονέα, και στο έργο του Τα Ηθικά. Εδώ έχουμε μια αναφορά στον Πλούταρχο ότι υπήρχε στη Θήβα ιερών προς τιμήν του Λυσίου Διονύσου. Ανεβαίνουμε ακόμα στη χρονολόγηση και πηγαίνουμε στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στον Παυσανία τον Αττικιστή. Ο Παυσανίας ο Αττικιστής πάλι μας δίνει την αναφορά σε στολίμα λύση τελετέ, ετελετέ Διονύσου, με επανάληψη του λύματος. Ήδη από τον 15ο αιώνα έχουμε φτάσει στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Θέλω να σας δείξω πόσο ένας αντιγράφει τον άλλον από πολύ παλιά, για να δούμε πού θα φτάσουμε. Και προχωρούμε και πηγαίνουμε πάλι στον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, στον Παυσανία τον Περιηγητή, ο οποίος στο βιβλίο του Βιωτικά μας δίνει όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτή τη μυθολογική πληροφορία για το χρησμό που τους έδωσε το μαντίο, για το ναό του Λυσίου Διονύσου, ο οποίος υπήρχε εκεί. Μάλιστα λέει ότι υπήρχαν δύο ναοί, Βακχίου Διονύσου και Λυσίου Διονύσου, και μας δίνει και αυτός αυτή την πληροφορία. Και πηγαίνουμε ακόμα τώρα νωρίτερα και φτάνουμε στον 3ο αιώνα π.Χ. Γιατί?
γιατί όπως διαβάζουμε στον Φώτιο, σας έχω τυπώσει το κείμενο του Φωτίου, γιατί ο Φώτιος είναι ένας σταθμός. Ο Φώτιος ο Μέγας, όπως επωνομάστηκε, τον 9ο αιώνα, έχει δημιουργήσει 9ο με 10ο έναν κύκλο γύρω του φιλολογικό, από τον οποίο προέρχεται το περίφημο έργο βιβλιοθήκη και το λεξικό. Γι' αυτό τον θεωρούμε ως σταθμό το Φώτιο. Τι μας λέει λοιπόν ο Φώτιος? Ως Αριστοφάνης, δια το λυτρώσαστε θηβαίους παραναξίων άμπελων. Πάμε να δούμε αυτόν τον Αριστοφάνη. Αυτός δεν είναι άλλος, αγαπητοί φίλοι, από τον Αριστοφάνη τον Βυζάντιο, αυτόν τον σπουδαίο φιλόλογο, του οποίου το έργο δεν διεσώθη, μας σώθηκαν μόνο φραγμέντα, αποσπάσματα. Και σε ένα από αυτά τα αποσπάσματα διαβάζουμε, σας έχω εδώ το κείμενο, μάλιστα σας το έχω βάλει σε δύο εκδόσεις, στην πρώτη έκδοση αριστερά που είναι η έκδοση του ΝΑΟΚ και στην μεταγενέστερη έκδοση, η οποία είναι η έκδοση του Σλάντερ ή Σλέιτερ, το 1986. Λύση τελετέ, εδιονύσου, διότι γαραλώντες και τα λοιπά και τα λοιπά, ως Αριστοφάνης, δια το λυτρώσαστε θηβαίους παραναξίων άμπελων. Είμαστε ήδη στον 3ο αιώνα π.Χ. Εδώ θα μπορούσαμε να σταματήσουμε. Και εδώ σταματάει και ο εκδότης, ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Γιατί πριν 20-25 χρόνια που δούλευε ο Χρήστος Θεοδωρίδης στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, διαπρεπής φιλόλογος, δεν μπορούσε να γνωρίζει όλα τα αποσπάσματα όλων των αρχαίων τραγικών και κωμωδιογράφων. Μετά όμως έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας που γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς, τον περίφημο Thesaurus Linguae Graecae, τον θησαυρό της ελληνικής γλώσσης, τον TLG όπως τον λέμε, και μπορούμε από εκεί να αντλήσουμε πολλές πληροφορίες. Και βάζοντας τη φράση παραναξίων άμπελων στον TLG, διαπιστώνουμε ότι η φράση αυτή αυτούσια έχει παραδοθεί από τον Αθήναιο στους δειπνοσοφιστές. Αθήναιος, 3ος αιών μετά Χριστόν, σας έχω στην δεύτερη σελίδα το κείμενο του Αθηναίου, γιατί είναι εντυπωσιακό να το δούμε. Κοιτάξτε τον στίχο 27, «Ειν δε της άμπελος ναξία καλουμένη», μας λέει ο Αθήναιος. Υπήρχε ένα κρασί περίφημο, το οποίο ονομαζόταν ναξιακό κρασί. Και βλέπετε το ναξία που είναι το εθνικό με κεφαλαίο τον ι, και το άμπελος εδώ με μικρό. Δεν υπάρχει κανείς λόγος να γραφτεί η λέξη άμπελος με κεφαλαίον, αλλά εδώ με την πληροφορία αυτή από τον Αθήναιο στους δειπνοσοφιστές πηγαίνουμε και ένα βήμα παραπέρα και διαβάζουμε ότι εύπολης δίδουμα σάστε ναξίας αμυγδάλας ίνον τεπίνιν ναξίων απαγγέλων. Και φτάνουμε, αγαπητοί φίλοι, στον Εύπολη, στον κωμωδιογράφο της αρχαίας κωμωδίας. Δεν μπορώ να πω πολλά για αυτόν, είναι ο κατεξοχήν ανταγωνιστής του Αριστοφάνους, πολεμοχαρής, πολύ αξιόλογος. Δεν σώθηκε το έργο του, σώθηκαν μόνο αποσπάσματα. 446 έως 410 και είμαστε στον 5ο αιώνα π.Χ. Σε απόσπασμα λοιπόν που κατά τον Κοκ, το κάπα που βλέπετε είναι από την έκδοση Κοκ, Comicorum Atticorum Fragmenta, εδώ είναι η παραπομπή στον Κοκ που δίνει ο Κάιμπελ, δίδουμα άσθεν αξίας αμυγδάλας. Εδώ κάνω μια παρατήρηση για τους γλωσσολόγους και τους διαλεκτολόγους, ότι ο τόνος εδώ είναι αμυγδάλε και όχι αμυγδαλέ, και αυτή η μορφή της λέξης υπάρχει ακόμα στις σύγχρονες νεοελληνικές διαλέκτους, ας πούμε στον Αργοσαρονικό, από τον οποίο κατάγομαι εγώ. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου λέγανε «πάω στην αμυγδάλα», όχι στην αμυγδαλιά. Έχουμε αμυγδάλες στο χωράφι και όχι αμυγδαλιές. Λοιπόν, και έχουμε το δύστιχο αυτό κατά την έκδοση του Κοκ και το έχουμε και κατά την έκδοση Κάσελ Όστιν, Poete Comici Graeci, που είναι νεότερη έκδοση την οποία χρησιμοποιούμε. Τι βλέπουμε λοιπόν, ποια είναι η πρώτη πηγή? Η πρώτη πηγή για την φράση «ναξία άμπελος» ή «άμπελος ναξίων» είναι ο Εύπολης, ο αρχαίος κωμωδιογράφος. Τι θέλω να πω με όλα αυτά?
Βλέπετε την αδιάσπαστη συνέχεια από την αρχαιότητα στο Βυζάντιο. Βλέπετε πως μια φράση από μια χαμένη κωμωδία διασώθηκε μέχρι τον 15ο αιώνα στον παροιμιογράφο Μιχαήλ τον Αποστόλη, περνώντας από τον Φώτιο, από τον Αριστοφάνη το Βυζάντιο κλπ. Και αυτό το βρίσκομαι χάρη στον θησαυρό της ελληνικής γλώσσης, στο TLG, που είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί φίλοι, γιατί όσο και αν ψάξουμε στα φιλολογικά κείμενα, θα δούμε ότι ό,τι μας σώθηκε από την αρχαιότητα περνάει μέσα από το Βυζάντιο και πολλές φορές φτάνει και στο νέο ελληνισμό. Εδώ ένα κείμενο ανάγεται, μία φράση ανάγεται στον Εύπολη, στο απόσπασμα του Ευπόλυδος του 5ου αιώνα π.Χ. Κι όμως υπάρχουν σήμερα πολλοί που σε μεταμεσονύκτιες εκπομπές στα διάφορα κανάλια παριστάνουν τους επιστήμονες, τους βυζαντινολόγους, τους αρχαιολόγους κλπ. Και λένε απίθανα πράγματα, παραδείγματος χάρη ότι το Βυζάντιο δεν είναι ελληνικό, ότι το Βυζάντιο αντιστρατεύθηκε την ελληνικότητα. Παίρνουν παραδείγματος χάρη ένα απόσπασμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος καταφέρεται κατά της ειδωλολατρίας, κατά του ελληνισμού, διότι όπως γνωρίζετε με τη λέξη ελληνισμός και Έλλην, πολλές φορές στο Βυζάντιο δηλώνονται οι εθνικοί και οι ειδωλολάτρες, απομονώνουν το απόσπασμα και λένε ότι το Βυζάντιο ήταν ανθεληνικό. Και τα λένε στις τηλεοράσεις, διότι οι καναλάρχες δεν καλούν διαπρεπείς επιστήμονες, όπως είναι πολλοί ανάμεσα εδώ στους ομιλητές του συνεδρίου, αλλά καλούν αυτούς που πουλάνε. Βγαίνει κάποιος τις μεταμεσονύκτιες ώρες και λέει ότι έχει γράψει 100 βιβλία για να αποδείξει ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό. Το Βυζάντιο είχε δύο πόλους, και στη φιλολογία κυρίως, και στην ιστορία και αλλού. Στη φιλολογία ο ένας πόλος είναι τα ιερά γράμματα, βεβαίως η νέα θρησκεία, η παλαιά και η Καινή Διαθήκη. Και απ' την άλλη μεριά ο άλλος πόλος, ο άλλος άξονας, ο άλλος πυλώνας είναι τα αρχαία κείμενα στα σχολεία. Δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν οι μαθητές αν δεν διαβάσουν Όμηρο και μετά λίγο τραγικούς, Ρήτορες, Πλάτωνα, Αριστοτέλη, κυρίως όμως τον Όμηρο. Και αυτό διατηρήθηκε και στην τουρκοκρατία. Το βλέπουμε από τα μαθηματάρια, δηλαδή από τα τετράδια των μαθητών. Πρώτα Καινή Διαθήκη, μετά Παλαιά, μετά Όμηρος, μετά Δημοσθένης, Λυσίας, Ισοκράτης, Πλάτωνα, Αριστοτέλης, διαχρονικά. Και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό. Ήθελα με αφορμή αυτή τη φράση να σας επισημάνω τη συνέχεια ανάμεσα στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο. Για τον νέο ελληνισμό δεν μπορώ να αναφερθώ, γιατί δεν είμαι ειδικός. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραμάκη. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραμάκη. Και δίνουμε το λόγο στην κυρία Κατερίνα Καραμπή, καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Να πω εγώ, να αρχίσω. Απλώς πριν αρχίσω θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Καλαμάκη και να κάνω μία απλή, ότι ενδεχομένως να υπάρχει και παλιότερα κάποιο, και επιπλέον ότι κάποιοι, λυπάμαι που το λέω, και του ευρύτερου χώρου άνθρωποι του δικού μας έχουν πει ότι είναι άλλη γλώσσα η αρχαία και άλλη η σημερινή. Γνωρίζει. Θα πω λίγα λόγια για την οσία Θεοκτίστη. Δεν είναι μια οσία όχι πολύ γνωστή, αλλά που ο βίος της, όχι η ίδια, ο βίος της έχει κάποια σχέση με την Άξο. Για τους μη γνωρίζοντες, τα γεωλογικά κείμενα είναι μια σημαντική πηγή της Βυζαντινής ιστορίας. Δεν βγαίνουν όλες οι πληροφορίες από στοιχεία των ιστοριογράφων. Η συγγραφή του βίου, θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, η συγγραφή του βίου της Οσίας Θεοκτίστης, της Λεσβίας,
καθότι από τη Μύθυμνα της Λέσβου, τοποθετείται χρονικά στη δεύτερη δεκαετία του 10ου αιώνα. Ως συντάκτης του βίου εμφανίζεται ο εντός εισαγωγικών πανευκλέστατος μάγιστρος Νικήτας, ο οποίος κατ' εντολήν του Λέοντος VI του Αυτοκράτορα συνόδευσε τον λογοθέτη του δρόμου Ημέριο σε αποστολή στην αραβοκρατούμενη Κρήτη. Ο Ημέριος είχε μεν ένα πολιτικό αξίωμα, ήταν λογοθέτης του δρόμου, εν τούτης πράγμα που δεν ήταν σπάνιο στα χρόνια αυτά, ετέθη και επικεφαλής του στόλου. Η παρουσία του Νικήτα στην αποστολή αυτή, στην αραβοκρατούμενη Κρήτη, υπενθυμίζω ότι η Κρήτη κατελήφθη από τους Άραβες γύρω στο 825, λέμε χοντρικά, 824-826 εκεί, και κράτησε μέχρι την ανακατάληψή της από τον Νικηφόρο Φωκά το 961. Λοιπόν, η παρουσία του μάγιστρου Νικήτα στην αποστολή αυτή του ημερίου στην Κρήτη είχε σκοπό, το γράφει ο ίδιος ο Νικήτας, αφενός να αποκτήσει ο ίδιος πείραν στρατηγικήν κοντά στον επικεφαλής του στόλου Ημέριο, και αφετέρου να έχει ο Νικήτας διπλωματικές συνομιλίες, διαπραγματεύσεις με τους Άραβες του Εμμυράτου της Κρήτης. Γράφει στο κείμενο ότι εγεγόνιν κι εγώ, έφτασα κι εγώ στην Κρήτη συστρατευόμενος το Ημερίο και πρεσβευσόμενος, που σημαίνει πρεσβευσόμενος ότι είχε κάποιες διπλωματικές, κάποια διπλωματική αποστολή. Δεν διευκρινίζεται όμως το περιεχόμενο, το αντικείμενο των συνομιλιών αυτών του Νικήτα, στον οποίο θα επανέλθω προς το τέλος. Οι αναφορές του κειμένου στην Νάξο είναι ελάχιστες και σχετίζονται με όσα αφηγείται ο Νικήτας για τη δική του δράση και τις δικές του εμπειρίες, και όχι με την βιογραφούμενη Οσία Θεοκτίστη. Στα βιογραφικά της Θεοκτίστης δεν θα επισέλθουμε, ακριβώς για αυτό που είπα. Σημειώνω μόνο ότι αν και η Οσία, από ό,τι ξέρουμε, δεν ήρθε ποτέ στην Άξο, ούτε αναφέρεται κάποια σχέση της με το νησί, εν τούτης υπάρχει στην Άξο και βρίσκεται στην Καθολική Εκκλησία του νησιού μια εικόνα της μεταβυζαντινών χρόνων. Ο βίος περιγράφει μια επιδρομή των Αράβων της Κρήτης στη Λέσβο περί το 837, δηλαδή περί τα 12 χρόνια μετά την εγκατάστασή τους στην Κρήτη. Ο αρχηγός τους, Νίσιρης, κατά τον βίο, Νίσιρης, είναι παραφθορά της αραβικής, του αραβικού ονόματος Νάσρα. Ο αρχηγός τους, λοιπόν, συναπεκόμισε από τη Λέσβο μεγάλο αριθμό εχμαλώτων, ανάμεσα στους οποίους και η Θεοκτίστη. Σε αυτόν δε, στον Νίσιρη, αποδίδεται και η καταστροφή του μαρμάρινου γλυπτού διακόσμου της Εκκλησίας της Παναγίας στην Πάρο, διότι στάθμευσε πρώτα στην Πάρο, έτσι, και ιδιαίτερα του θαυμαστού οροφείου, δηλαδή του κυβωρίου, του υπερκειμένου της Θείας Τραπέζης. Τελικά όμως, σύμφωνα πάντοτε με την αφήγηση, τα πλοία του Νίσιρη, μετά από αυτές τις επιχειρήσεις, φαίνεται σε άλλη επιχείρηση, καταστράφηκαν και ο ίδιος πνίγηκε στο ακροτήριο Ξυλοφάγος της Εύβοιας, δηλαδή τον Καφηρέα ή Καβοντόρο. Ξυλοφάγος αποκαλείται στα βυζαντινά χρόνια το ακροτήριο αυτό, διότι ξύλα, εν ευρία ενία, είναι και τα πλοία, τα καράβια.
Λοιπόν, επειδή πολλά πλοία ναυαγούσαν εκεί, αποκλήθηκε ξυλοφάγος το ακροτήριο. Επανερχόμαστε τώρα στον ημέριο και στο δρομολόγιο που ακολούθησαν τα πλοία του κατά την πορεία προς την Κρήτη. Έφτασαν αρχικά στην Ίο, αλλά λόγω εναντίον ανέμων δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν προς την Κρήτη κατευθείαν και προσέπλευσαν, όπως λέει το κείμενο, στην Πάρο. Σε ποιο σημείο της Πάρου? Στον λιμένα των προς την Αξίαν αφορώντα. Ο αφηγητής περιγράφει με ακρίβεια το λιμάνι αυτό, την γεωλογική, ας πούμε, τη διαμόρφωση του λιμανιού αυτού, το οποίο αντίκριζε την Άξο. Ούτως ή άλλως, όλη η στόλη και των Αράβων της Κρήτης, αλλά και των Βυζαντινών, ανάλογα ποιος κατήχε, σταματούσαν στην Άξο. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που θα προχωρήσουμε σήμερα. Στη συνέχεια το κείμενο μας παραδίδει τη διαβεβαίωση ενός μοναχού, του μοναχού Σιμεών, ο οποίος ασκήτευε στην Πάρο, προς τον Νικήτα, τον συντάκτη, τον συγγραφέα του βίου. Του είπε ο μοναχός αυτός ότι διαπλέψεις μεν εις Ναξίαν, διαπλέψεις, θα περάσεις δηλαδή τον στενό διάβλο που χωρίζει την Πάρο από την Άξο, εκεί στην Ναξίαν θα μείνεις, θα αναβλοχήσεις, όπως λέει το κείμενο, μία ημέρα και την επομένη, την τρίτη ημέρα, θα αποπλέψεις από την Νάξο και θα φτάσεις στην Κρήτη χωρίς να υποστείς καμία κάκωση. Χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη κάκωσης. Πιθανότατα εννοεί ότι δεν θα αντιμετωπίσεις κάποια επίθεση από τους Άραβες, διότι πλέον είναι στα ύδατα των Αράβων, μεταξύ Νάξου. Και προς την Κρήτη είναι οι Άραβες, έτσι, που έχουν το εμιράτο της Κρήτης. Λοιπόν, και δεν διευκρινίζει περισσότερα, αλλά του λέει θα πας στην Κρήτη, Βυζαντινός απεσταλμένος, Βυζαντινή αποστολή, και δεν θα υποστείς καμίαν κάκωση. Είπα Βυζαντινός απεσταλμένος. Ούτως ή άλλως οι σχέσεις μεταξύ Αράβων και Βυζαντινών της Κρήτης Βυζαντινών και Αράβων της Κρήτης δεν ήταν και φιλικές, όπως και να είναι. Πάντοτε όμως σε όλες τις εμπόλεμες καταστάσεις, όπως ίσως ξέρετε, υπάρχει και η διπλωματία εν πολέμο που λέμε. Πάντα υπάρχουν κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας. Και γι' αυτό ακριβώς, σε αυτό το σημείο, άπτεται η πρόρηση του μοναχού προς τον Νικήτα. Θα πας και δεν θα σε πειράξει κανείς. Συνεχίζει ο μοναχός. Εκεί, στην Κρήτη, θα φέρεις εις πέρα στην αποστολή σου, δηλαδή θα εκτελέσεις τις βασιλικές διαταγές και όταν επιστρέψεις, ο Πέμψας, δηλαδή ο Λέων ο Έκτος, ο αυτοκράτορας που σε απέστειλε, θα σου επιφυλάξει καλή υποδοχή. Δεχθήσει καλός. Δεχθήσει δεύτερο ενικό, έτσι. Πράγματι, εδώ σταματάει τα εισαγωγικά στην αφήγηση του μοναχού. Πράγματι, αφού προσευχήθηκαν στην εκκλησία, προφανώς της Παναγίας της Πάρου, και κοινώνησαν, μετέλαβαν των αχράντων μυστηρίων όπως πριν από κάθε σημαντική αποστολή και επιχείρηση, διεπορθμεύθημεν, λέει ο Νικήτας, διεπορθμεύθημεν, περάσαμε τον πορθμό, εις Ναξίαν, 10 σχεδόν σταδίους έχοντος του πορθμού.
μας δίνει και την ακριβή απόσταση μεταξύ του λιμανιού αυτού του συγκεκριμένου της Πάρου και του απέναντι σημείου στο οποίο πέρασαν. Πριν φύγουν όμως από την Πάρο, ο μοναχός έσπευσε πραγματικά να εμπιστευθεί την ιστορία της Θεοκτίστης στον Νικήτα και να τον δεσμεύσει, εντός εισαγωγικών, ότι θα την καταγράψει την ιστορία αυτή, δεν θα την αφήσει να περιπέσει στη λίθη. Οι προρήσεις του μοναχού Σιμεών επαληθεύθηκαν, όπως λέει ο Νικήτας, και όλα πήγαν κατευχήν. Οι άνεμοι έπνευσαν, διότι μαθαίνουμε και ορισμένα πράγματα και για την αυσιπλοεία και για τους ανέμους. Στο Αιγαίο οι άνεμοι έπνευσαν ευνοϊκοί και τα πλοία έφτασαν στην Δία και εν συνεχεία από εκεί στην Κρήτη. Αυτά είναι εν ολίγης τα στοιχεία και εν πολλής, είπα ότι μας δίνει ελάχιστα στοιχεία. Αυτά είναι τα στοιχεία που μας δίνει ο βίος της Οσίας Θεοκτίστης. Εδώ ακριβώς, στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο βίος της Θεοκτίστης καλόν θα είναι να μελετάτε παράλληλα και σε συσχέτιση με ένα άλλο κείμενο της ίδιας περίπου εποχής. Την αφήγηση του Ιωάννη Καμινιάτη, επιμένω Καμινιάτη, είμαι αυτής της άποψης και όχι Καμινιάτη. Λοιπόν, την αφήγηση του Ιωάννη Καμινιάτη για την αραβική επίθεση του 904. Ησυχία, κυρία μου. Του 904 στη Θεσσαλονίκη, υπό τον εξωμότην άβαρχο Λέοντα Τριπολίτη, τον μεγάλο αντίπαλο του ημερίου. Επικεφαλής ο Τριπολίτης Συριακού στόλου, όχι του Εμμυράτου της Κρήτης, αραβικού, αλλά όχι από την Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με τον Καμινιάτη, στη διάρκεια της πολιορκίας αυτής του 904 και με όλη αυτή την κατάσταση, φτάνει στη Θεσσαλονίκη ένας έκτακτος απεσταλμένος του Λέοντος Έκτου, του ίδιου αυτοκράτορα. Μάλλον στρατιωτικός, Νικήτας. Δεν θα επισέλθω σε αυτό, γιατί θα πούμε περισσότερα στο γραπτό. Λοιπόν, στη διάρκεια της πολιορκίας, επαναλαμβάνω, φτάνει στη Θεσσαλονίκη ένας έκτακτος απεσταλμένος του Λέοντος του Έκτου. Ναι. Ο Νικήτας, για να βοηθήσει εκ μέρους του βασιλέως στη δύσκολη αυτή περίσταση, εκτελώντας περίπου χρέη φρουράρχου ή μάλλον και χρέη φρουράρχου. Ο Νικήτας αυτός του Καμινιάτη θα απευθύνει και προτρεπτική ομιλία για να εμψυχώσει τους υπερασπιστές της πόλης. Στη συνέχεια όμως θα συλληφθεί εχμάλωτος και θα επιβιβαστεί στα αραβικά πλοία του Τριπολίτη, όπως και ο ίδιος ο αφηγητής του κειμένου, ο Καμινιάτης. Ο Συριακός στόλος του Τριπολίτη, επιστρέφοντας από τη Θεσσαλονίκη, θα σταματήσει στην Άξο. Εδώ είμαστε πάλι, από την οποία, όπως μας πληροφορεί το κείμενο, μας δίνει μια σημαντική πληροφορία, οι Άραβες της Κρήτης εισέπραταν φόρους. Οι Άραβες του Εμμυράτου της Κρήτης. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, αλλά το ερευνώ το θέμα, αποδείξεις. Θεωρώ όμως πολύ πιθανό ο Νικήτας αυτός, ο απεσταλμένος και μορφωμένος εγγράμματος του Λέοντος Έκτου, το 904 στη Θεσσαλονίκη, να είναι το ίδιο πρόσωπο με τον κατοπινό μάγιστρο Νικήτα, απεσταλμένο του ίδιου αυτοκράτορα
και επίσης μορφωμένο, ο οποίος συνόδευσε τον Ημέριο με διπλωματικά καθήκοντα και ο οποίος ανέλαβε να καταγράψει, δεσμεύθηκε ότι θα καταγράψει το βίο της Θεοκτίστης. Η απελευθέρωση των εχμαλώτων της Θεσσαλονίκης, η ανταλλαγή, δεν ξέρουμε πολλά, η απελευθέρωση αυτών των εχμαλώτων και επομένως και του Νικήτα επετεύχθη τον χειμώνα του 904-905 ή το αργότερο την άνοιξη του 907, σε αυτό το σύντομο διάστημα. Πιστεύω ότι ο Νικήτας ήταν το εδεδειγμένο πρόσωπο για να του εμπιστευθεί ο Λέων Έκτος αποστολή διπλωματική στους Άραβες και γι' αυτό και του την εμπιστεύθηκε. Λοιπόν, είπαμε ότι η απελευθέρωση επετεύχθη τον χειμώνα του 904-907 ή το αργότερο την άνοιξη 904-905 ή το αργότερο την άνοιξη του 907, και θα πρέπει να χρονολογηθεί από αυτή το χρονικό σημείο μέχρι το πολύ τη νίκη του λογοθέτη εναντίον των Αράβων το 905 μέχρι 908 και οπωσδήποτε πριν από τις αποτυχίες του λογοθέτη του ημερίου το 911, 910, 911, διότι αλλιώς δεν θα τον εξυμνούσε ο συντάκτης Καμινιάτης. Περισσότερα θα πούμε στο δημοσίευμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν νομίζω να παρέχει. Όχι, όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και το λόγο τώρα στην κυρία Παναγιωτίδου Κεσίσογλου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών της Αρχαιολογίας, η οποία θα μας πει για τις φάσεις διακόσμησης της αψίδας. Α, εντάξει, συγγνώμη. Συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε πάει απέναντι. Τέλος πάντων. Ο κύριος Γιώργος Μαστορόπουλος θα μας μιλήσει για τα βυζαντινά μνημεία του Δαμαριώνα. Τα οποία είναι πολλά και σημαντικά. Πού ακριβώς? Δεν βλέπω. Ζητούμε συγγνώμη. Χθες το βράδυ πληροφορήθηκα ότι δεν θα υπάρχει προτζέκτορ τελικά. Είναι κρίμα, γιατί έτσι θα παραλυφθούν κάποιες σημαντικές λήψεις με slides, ακόμα και για ένα μνημείο που έχει καταρρεύσει. Δευτερόλεπτα. Το μπορώ να το ανοίξω. Μπορεί να ανοίξει. Σε παρακαλώ. Ξέρεις τον υπολογιστή. Ποιος μπορεί τυχόν να βοηθήσει. Όλοι μεγάλοι είμαστε. Όχι, δεν είναι αυτό εδώ. Θα το βρω μισό λεπτά και... Να το έχουμε κάνει από πριν.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Ζητούμε συγγνώμη. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω για τις εκκλησίες του Δαμαριώνα, προς Θεού. Μερικές από τις εκκλησίες του Δαμαριώνα. Στην κατατοπλίστων ομαλή και έφορη περιοχή του Δαμαριώνα, μεταξύ του όρμου της Αγιασού και του κεντρικού λεκανοπεδίου της Δρυμαλίας, υπάρχουν 60 περίπου ναοί, ανάμεσα στους οποίους και γνωστά βυζαντινά μνημεία, όπως το Κάστρο Ταπαλήρου, ο Θεολόγος Σταδισαρού, ο Άγιος Γεώργιος Λαθρίνου, η Παναγία Σταθαλάσσου, η Παναγία Τσιγιαλούς και άλλα. Στην περιοχή αυτή δεσπόζει ως γνωστόν και ο περιλάλητος μοναστηρόπυργος του Σταυρού. Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι υπήρχαν ίσως παλιότερα και άλλοι ναοί που αφανίστηκαν, αν κρίνομαι από μερικά δαμαριονίτικα τοπονύμια όπως Τουρλιανή, Άγιο Μανδύλιο, Αθαλασσά, κατά τον καθηγητή Προμπονά από τον Αγία Θαλασσία, όπως Αθαλάσσου από το Άγιος Θαλάσσιος. Στα λίγα λεπτά θα περιοριστούμε επιγραμματικά εδώ στα τριγύρω, φτάνοντας το πολύ μέχρι το Μερσινό. Τα υπόλοιπα στα πρακτικά. Ας πούμε όμως πρώτα δύο λόγια για τον οικισμό. Υπάρχουν στο Δαμαριώνα τοπικές παραδόσεις, στις οποίες απηχούνται διαδοχικές μετακινήσεις προς το εσωτερικό του νησιού κατά την εποχή προφανώς των αραβικών επιδρομών στο Αιγαίο. Όπως για παράδειγμα στα αφανισμένα κάτω χωριά εντός αγωγικών, για τα οποία θα μας μιλήσει ο κύριος Όντεγκαρτ στην άλλη οθόνη. Οι μετεκαταστάσεις αυτές έγιναν ασφαλώς και σε προϋπάρχοντες από την αρχαιότητα αγροτικούς μικροοικισμούς, όπως δείχνουν διάφορα κατάλοιπα στην Κρίνη, παρυφές του Κάστρου Ταπαλήρου, στο Μερσινό, αλλά και μέσα στο Δαμαριώνα. Επιγραφές στο Χριστό, η μία αρχαϊκή, το οίκος Δαμαία και το επιτίμβιο που είδατε προηγουμένως στον Άγιο Θαλέλεο. Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημάνουμε τα εξής. Πρώτον, η είσοδος στο χωριό από την πλευρά των πλούσιων δαμαριονίτικων εκτάσεων μέχρι την καθιέρωση του αυτοκινήτου γινόταν όχι όπως σήμερα από δυτικά, δηλαδή από την Βουρβουριά, αλλά από το νότο, από το μέρος του Δαμαλά και του Μερσινού, εν ολίγης από την κατεύθυνση του Κάστρου Ταπαλήρου. Δεύτερον, είναι εκπληκτικό ότι ενώ από την εσωτερική πλευρά του νησιού, δηλαδή από το μεγάλο λεκανοπέδιο της Δρυμαλίας, ο Δαμαριώνας δεσπόζει μακρόθεν, βλέπουμε. Α, με συγχωρείτε, εγώ βλέπω, αλλά εκεί δεν βλέπετε εσείς. Ένας τεχνικός δεν υπάρχει τελικά. Πώς οργανώθηκε το συνέδριο, έτσι. Α, θέλεις αγόρι μου, κάτσε κοντά εδώ να το πατάς. Θέλεις να κάτσεις εδώ κοντά να το πατάς. Ενώ λοιπόν ο Δαμαριώνας από την εσωτερική πλευρά του νησιού, δηλαδή από τη Δρυμαλία, δεσπόζει μακρόθεν, εδώ έχουμε στο βάθος το Κάστρο Ταπαλήρου, βλέπετε, ο προφήτης Ηλίας και ο Άγιος Μπαμπάς. Από την κατεύθυνση των επικίνδυνων νότιων νοτιοδυτικών περιοχών των πλούσιων κάμπων, αντίθετα, ο οικισμός είναι εντελώς αθέατος, μέχρι και τα τελευταία σχεδόν μέτρα της διαδρομής, μέχρι το παράβγαλμα, πώς το λέγεται. Τρίτον, με το Κάστρο Ταπαλήρου δεν υπάρχει μεν άμεση οπτική επαφή. Είναι όμως, κατά τη γνώμη μας, προφανές ότι πρέπει να λειτουργούσε τότε ένα σύστημα έμεσης ανταπόκρισης μέσω του κοντινού υψώματος με τη χαρακτηριστική ονομασία βίγλες. Οι βίγλες είναι εδώ. Που από το σημείο εκείνο φαίνεται και ο Δαμαριώνας και το Κάστρο Ταπαλήρου. Τέταρτον, θα φανεί ίσως λίγο τολμηρό,
αλλά θα μπορούσε κατά τη γνώμη μας να παραπέμπει στους μακρινούς εκείνους παλαιοβυζαντινούς χρόνους η ρημοτόμηση του κεντρικού μέρους του οικισμού του Δαμαριώνα με τα στενά και εν μέρη δεδαλώδη δρομάκια και τα στεαστά, όπως περίπου βλέπουμε και σε άλλους οικισμούς της ενδότερης Νάξου. Πέμπτον, σημειώνουμε ακόμα ότι μέσα στον οικισμό του Δαμαριώνα δύο τουλάχιστον εκκλησίες τοποθετούνται κατά τη γνώμη μας στους βυζαντινούς χρόνους. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον ίδιο τον οικισμό. Ο ενωριακός ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Χριστός Φωτοδότης, πρόκειται για συγκρότημα τριών ναών οι οποίοι έχουν εσωτερική επικοινωνία μέσω τοξωτών περασμάτων. Σήμερα έχει τη μορφή τρίκλητης θολοσκεπούς βασιλικής μετρούλο, μια κάτοψη βάσει στοιχειοδόρων βεβαίως μετρήσεων του ομιλούντος. Η εικόνα αυτή προέκυψε ύστερα από αλλεπάλληλες επεμβάσεις, προσθήκες και μετατροπές, με τελευταία το έτος 1959, Θεοφιλέστατε, αν θυμάμαι καλά, κατά την οποία έγινε διεύρυνση και υπερύψωση των εκατέρωθεν του μεσαίου κλήτους διαμπερών τόξων. Εδώ είναι σε τομή. Παλιότερος φαίνεται να είναι ο νότιος ναός της γεννήσεως Παύλα Αγίου Νικολάου, το σημερινό δεξιό κλήτος, του οποίου το δάπεδο βρίσκεται σήμερα κατά μισό μέτρο ψηλότερα από το επίπεδο του υπόλοιπου ναού. Το δυτικό ίμιση του εν λόγω κλήτους παρεκκλησίου φαίνεται εκ πρώτης όψεως μεταγενέστερο του ανατολικού. Αδιευκρίνιστο όμως αν πρόκειται για προσθήκη Παύλα επιμήκυνση ή απλώς για νεωτερικές επεμβάσεις μόνο στις δύο εισόδους του. Ερωτήματα δημιουργούν και οι κάπως περίεργοι φουσκωτοί κυλίβαντες των δύο εγκαρσίων τόξων του θολοσκεπούς αυτού παρεκκλησίου, καθώς και οι κορνίζες. Τέλος πάντων, κατά την προεξικονταετίας πάντως αφαίρεση των παλαιών εσωτερικών επιχρησμάτων, διαπιστώθηκε η ύπαρξη στο ναό της γεννήσεως ζωγραφικού στρώματος ή ίσως και στρωμάτων των Βυζαντινών, πιστεύουμε, χρόνων, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε ολοσχερώς. Μη μας κάνει εντύπωση, 5 χρόνια αργότερα καταστράφηκε ολόκληρη η δυτική καμάρα της Πρωτοθρόνου. Ακόμα η αρχαιολογική υπηρεσία δεν είχε την εποπτεία και την οργάνωση που έχει σήμερα. Για το καθολικό του Χριστού, το κεντρικό, δηλαδή το κεντρικό δηλαδή σήμερα κλήτος, η παλιότερη μέχρι στιγμής μαρτυρία συναντάται σε έγγραφο των μέσων του 16ου αιώνα. Επιταχύνω γιατί πιέζομαι να πάω στην άλλη. Έχουμε όμως κάποιες επιφυλάξεις αν το κτίσμα είχε από τότε την τρουλαία μορφή που έχει σήμερα. Δεν διακρίνονται πάντως στοιχεία με τα οποία θα μπορούσε κανείς να υποθέσει βάσιμα, χωρίς εν τούτης να αποκλείεται, ότι ο ναός είχε αρχικά τη μορφή δίκλητου θολοσκεπούς κτίσματος, όπως βλέπουμε σε σειρά αναξιακών και άλλων μνημείων του 7ου έως 10ου αιώνα. Τα δεξιά πάντως του μεσαίου κλήτους δύο αψιδώματα, στην μέχρι βεβαίως το 1959 συνεπτυγμένη μορφή τους, αν υποθέσουμε ότι ήταν εξ αρχής διάμπερη, σημαίνει ότι πρέπει να υπήρχε αρχικά ένα κατεδαφιστέν εν μέρη ή εν όλο κύριο κλήτος με το οποίο επικοινωνούσε το κλήτος της γεννήσεως. Κάτι ανάλογο έχει συμβεί και σε άλλους ενωριακούς ναούς της Νάξου. Η περίπτωση όμως του Δαμαριώνα μου φαίνεται αρκετά προγενέστερη, κρίνοντας και μόνο από το περιορισμένο μέγεθος του Χριστού, που έχει συνολικό μήκος μόλις 14 μέτρα. Ενώ, για παράδειγμα, άλλοι ενωριακοί ναοί, όπως ο ενωριακός ναός του Αγίου Προκοπίου του μικρότατου γειτονικού οικισμού της Βουρβουριάς, που χτίστηκε το 1809, έχει μήκος 22 μέτρα. Το πιθανότερο, κατά τη γνώμη μας, ότι ο ναός του Σωτήρος, στη σημερινή του τρουλαία μορφή, είναι κτίσμα του 17ου αιώνα. Το 1780 προστέθηκε το θολοσκεπές κλήτος παρεκκλήσιο της Αγίας Τριάδος, ενώ το 1801 έγιναν διάφορες επισκευαστικές επεμβάσεις. Το κεντρικό νησιώτικο εντός εισαγωγικών τετράλογο κοδονοστάσιο φαίνεται να είναι έργο παριανών μαστόρων. Το πυργόσχημο κοδονοστάσιο με κοχλία και μαρμάρινο φανό
χτίστηκε το 1887 από τον φιλοτίτη εμπειρικό αρχιτέκτονα Μαστροστελιανάκη Μαστορόπουλο. Το ακέραιο επιχρυσωμένο ξυλόγλυπτο τέμπλο σε αυστηρή παραδοσιακή άρθρωση ανήκει ίσως σε κριτικό εργαστήριο. Η επαργυρωμένη και επιζωγραφισμένη στο πρόσωπο δεσποτική εικόνα του Χριστού ενθρόνου Παντοκράτορος προέρχεται από προγενέστερο ναό ή τέμπλο. Το όλο σχέδιο παραπέμπει σε πρότυπα του 15ου αιώνα, όπως είναι έργα Αγγέλου του Κριτός και Ανδρέα Ρίτζου. Αξιοπρόσεκτη είναι η ιδιαίτερα οικία στην άξο προσωνυμία ο Φωτοδότης, ο δότης δηλαδή του ακτίστου φωτός της Θείας Μεταμορφώσεως. Παρένθεση, σε φιλοτίτικο έγγραφο του 18ου αιώνα, ο ναός του Δαμαριού αναφέρεται ως Μέγας Φωτοδότης. Την προσωνυμία αυτή συναντούμε σε μερικά αναξιακά μνημεία, όπως το πασίγνωστο μοναστήρι του Δανακού και μια εκκλησία εντός της Απειράνθου, κυρίως όμως σε σειρά δεσποτικών εικόνων της χώρας ήδη από τον 15ο αιώνα. Το σημαντικότερο ίσως, ότι η προσωνυμία Φωτοδότης συναντάται σε μεσοβυζαντινές τοιχογραφίες του Παντοκράτορος δύο τουλάχιστον και πάντως επιφανέστατων ναξιακών μνημείων σε κόγχη της Δροσιανής και οξυμόρος ή μάλλον λίαν ευστόχος στο θεοσκότεινο δίκοχο παρεκκλήσιο πιθανότατα του θεολόγου και των Αγίων Αναργύρων της πλεόδους Μονής Καλωρίτισσας, κάτι που αν δεν απατώμε δεν έχει έως τώρα επισημανθεί. Η προσωνυμία συναντάται σε μερικές ιστεροβυζαντινές τοιχογραφίες όπως την Κρήτη, Σάμου, Θράκη και αλλού. Εδώ είναι η επιγραφή «Ο Φωτοδότης στο σκοτεινό παρεκκλήσιο», όπως το μετέγραψα πριν από πολλά χρόνια. Ορίστε. Άγιος Θαλέλεος, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, δίκλητος θολοσκεπής ναός στο δυτικό όριο του οικισμού με ενδιάμεσα τοξωτά περάσματα. Αναγόμενος πιστεύομαι στους βυζαντινούς χρόνους, κάτι που δεν γίνεται αντιληπτό εξωτερικά λόγω της νεωτερικής μαρμάρινης πλαισίωσης των ανοιγμάτων το 1891. Άγιος Γεώργιος εντός του οικισμού. Ο ναός αυτός διατηρεί αναλύωτη την αρχική κατανυχτική του ατμόσφαιρα. Είναι ένα μονόχωρο καμαροσκεπές χτίσμα με δύο αψιδώματα στους εσωτερικούς πλευρικούς τοίχους. Στο υπαίθυρο δεσπόζει εγχάρακτη επιγραφή του 1655 με το όνομα του κτήτρος Γεωργίου Ιερέως Μωραΐτη, ο οποίος είχε εξασφαλίσει πατριαρχικό σιγήλιο για την ανέγερση του ναού ως σταυροπήγιο. Σώζεται αξιόλογο ξυλόλιπτο τέμπλο. Άγιος Γεώργιος Γουργιάς, πασίγνωστος πάνω στον επαρχιακό δρόμο. Μια παραπλανητική εντός εισαγωγικών επιγραφή του 1760 στο υπαίθυρο της εισόδου αναφέρουσα τον ίσως φιλοτίτη ιερομόναχο της Καλωρίτισσας Ιωακήμ Φινιέλο, πρέπει κατά τη γνώμη μας να αντιστοιχεί όχι σε ανέγερση αλλά σε εκτεταμένη στερεωτική και επισκευαστική επέμβαση του επικαθιζάνοντος εδάφους κτισμένου μνημείου. Με τις επεμβάσεις αυτές έχει προκύψει αρκετή ασάφεια στο χωρίς αμφιβολία βυζαντινό αυτό μνημείο. Κάτοψη και τομή. Τα αψιδώματα στις γωνίες εσωτερικές περιοχές που είδαμε στην κάτοψη θα συνέδεαν ίσως τον ναό με τους συνεπτυγμένους ή μονόκλητους σταυροειδείς εγγραμμένους με τρούλο ναξιακούς ναούς του 11ου έως 12ου αιώνα, ενώ οι αξιοπρόσεκτες δύο μικρές κόμμες βλέπετε με τις επεμβάσεις που προθέθηκαν από εκεί δεξιά. Ανατολικών εγκαταστήνων στο κέντρο χώρων, παραπέμπουν σε παραδείγματα από πρώιμους ή μέσους βυζαντινούς ναούς τύπου Ελεύθερου Σταυρού Μετρούλο, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται στην άξο από τέσσερα σωζόμενα μνημεία. Το θέμα παραμένει ανοιχτό. Αγία Θέκλα, Δαμαλά. Ο μικρός ναός, στο εσωτερικό του οποίου σχηματίζεται εκφορά, δηλαδή σύγκληση των πλευρικών τείχων, ώστε να μειωθεί η μεταξύ τους απόσταση και να καλυφθεί το κενό με φυσικές ιστόπλακες, πετροδόκαρα. Ο ναός αυτός ανήκει στη σπανιότατη για την άξο, αλλά όχι για τις δικιάδες, κατηγορία και κορώνουνε γεύση
γεμάτη άλλα αναξιακά μνημεία, όπως ο μεταγενής βασιλικής του Αγίου Ισιδώρου, ο Άγιος Γεώργιος Παροξύλου, μια άγνωστη εκκλησία ακόμα, ο Άγιος Γεώργιος Άγιος στην Ποταμιά, σημειώνω και ένα άλλο άγνωστο επιπεδόστευο, δαμαριονίτικο μάλιστα μνημείο, ταυτιζόμενο πιστεύομαι με τον κημητηριακό ναό της Μονής Καλωρίτισσας. Είναι αυτό μπροστά. Φαίνεται όπως φαίνεται. Πλάκα, το πάνω ήταν πλάκες, σε όλες τις μερικές θέσεις τους. Τα μνημεία αυτά τοποθετούνται στους μεταβυζαντινούς χρόνους. Ενωριακός ναός Αγίου Προκοπή Βουβουριάς. Πρόκειται για μονόχωρο επίμηπες κτίσμα, ναι, κάτωψη, με τρούλο, αλλά γιατί το 1809 λειτουργούμενο διαρχικά Ιωνή ως κτητορικός ναός από τον αρχιεπίσκοπο Ιωάννη Κορέ. Η δυτική όψη έχει μνημειώδη μορφή με διάτριτους μαρμαροφεγγίτες και τρίλοβο νησιώτικο κοδονστάσιο που βαίνει σε εξέχων τόξων. Ανά δύο τόξα στους πλευρικούς τείχους, σε κατέρευθεν των υποτυπωμένων εγκαρσίων και ρεών του Σταυρού, προσδίδουν εσωτερικά πλαστικότητα. Φαίνεται στην τομή. Το δάπεδο, ίσως και το μαρμάρινο τέμπλο, είναι έργα του Τινίου Ανδρέα Ρήγου, 1896. Από τις φορητές εικόνες ξεχωρίζει η δεσποτική θεοσκέπαστη, έργο πιστεύομαι του Δρυμαλίτη Νικολάου Ισπανού, δεύτερο μισό 18ου αιώνα. Ενωριακός ναός Αγίας Ειρήνης Δαμαλά. Χτίστηκε το 1873, πιθανότατα από τον Μαστροστελιανάκη Μαστορόπουλο που προαναφέραμε. Αξιοπρόσθετα στοιχεία είναι ο μεγάλος αναλογικά οκτάπλευρος τρούλος, ο οποίος καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την επιφάνεια του κυρίως ναού. Τέσσερις ημικίονες στα σημεία στήριξής του και τα τριφυλόσχημα παράθυρα που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα πρότυπα αλλά και στον εμπειρικό αρχιτέκτονα. Και έρχομαι στο τελευταίο ναό, Άγιος Γεώργιος Μερσινού. Στην περιοχή του Μερσινού, εδώ είναι η κοιλάδα του Μερσινού, πίσω μας έχουμε την περιοχή που πάμε προς το Δαμαριώνα, μπροστά μας είναι το κάστρο Ταπαλίγου, δεξιά η ράχη του, η ανατολική του προφήτη Ηλία κτλ. Στην περιοχή αυτή, εκτός από μερικά διάσπαρτα αρχαία κατάλοιπα που έπρεπε να δούμε στην αρχή, αλλά δεν φαινόταν, τα πέρασε έτσι. Λοιπόν, υπάρχουν και 3-4 εκκλησίες με πιο γνωστή τον Άγιο Γεώργιο. Ο από αμνημονεύτων χρόνων εγκαταλελειμμένος αυτός ναός κατέρευσε κατά το ίμιση σε μεγάλη νεροποντή του 2004, όπως και ο Άγιος Γιάννης ο Μπαούζης. Κατά τη γνώμη μας, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πρόκειται για αμυγός δίκλητο, συμμετρικό θολοσκεπές χτίσμα με σαφέστατες χαράξεις. Διακρίνεται μία μόνο οικοδομική φάση, με περιορισμένη χρήση αρχαίου μαρμάρινου υλικού. Τα δύο κλήτη έχουν τις ίδιες ακριβώς διαστάσεις. Είναι δηλαδή ισότιμα. Μήκος 6,40, πλάτος 7,50. Με ένα ενδιάμεσο μεγάλο αξονικό τόξο, ο εσωτερικός χώρος αποκτά ενότητα. Γίνεται ουσιαστικά ενιαίος. Υπάρχει μία είσοδος, θα το σχολιάσουμε παρακάτω, στοιχείο, υπάρχει μία είσοδος και από ένα όμοιο παράθυρο σε κάθε πλευρά, τα τόξα των οποίων εντάσσονται στην καπηλότητα του μάλλον ελαφρά παραβολοειδούς θόλου. Η κοινή είσοδος ενέχει κατά τη γνώμη μας προφανή συμβολισμό, θα το δούμε πιο κάτω. Το πλέον αξιοπρόσθετο στοιχείο είναι η ανατολική πλευρά αποτελούμενη από ενιαίο κατακόρυφο τείχο, ενδεχομένως ελαφρά διαταραγμένο σε κάποια σημεία. Τα δύο δηλαδή κλήτη είναι ανάψιδα, στοιχείο όχι μεν εντελώς άγνωστο σε ορθόδοξους, τυπικό όμως σε ρωμαιοκαθολικούς ναούς. Έναν εκ των οποίων ας αναφερθεί εδώ έχει επισημάνει ο Μιλών αρκετά μακριά πίσω από τον ορεινό όγκο του Ζα. Στο βόρειο κλήτος διακρίνονται λείψανα ζωγραφικού διακόσμου των ιστεροβυζαντινών πιστεύω χρόνων, ενώ το νότιο κλήτος έμεινε φαίνεται ακόσμητο. Αν και συναντώνται στην Άξο ήδη από τους πρώιμους βυζαντινούς χρόνους δίκλητοι ναοί κατά κανόνα δια της προσθήκης δεύτερου στενότερου κλήτους, η περίπτωση του Αγίου Γεωργίου είναι οπωσδήποτε σπάνια, αν όχι μοναδική στην Άξο. Θα μπορούσε να συσχετιστεί με τον δίκλητο θολοσκεπή και κατά το ίμιση
περίπου ανάψιδο ναό του πύργου του Μπελόνια, ο οποίος πιστεύομαι χτίστηκε κατά τον 13ο-14ο αιώνα με προφανή μάλλον προορισμό τη συστέγαση της λατινικής και της ορθοδόξου λειτουργίας. Χαρακτηριστική και εκεί είναι η μία κοινή είσοδος. Το βόρειο κλήτος το Μερσινό ήταν πιστεύομαι ο Άγιος Γεώργιος, ενώ το ανώνυμο σήμερα νότιο κλήτος προοριζόταν για τη λατινική μένσα. Όπως είπαμε παραπάνω, ο Μερσινός ήταν παλιότερα βασικό πέρασμα από τις νότιες έφορες περιοχές προς το κεντρικό λεκανοπέδιο της Δρυμαλίας, ενώ συνεχόμενο είναι το άλλοτε μεγάλο φράγκικο φέουδο της Αθαλασσάς, όλη αυτή η έκταση που βλέπετε, που σήμερα ανήκει στους υπογόνους των Ορθοδόξων πλέον Τζανίνι. Αν στέκουν οι παρατηρήσεις μας και ο δίκλητος αυτός ναός είχε πράγματι διπλή λειτουργική χρήση, θα μπορούσε να διατυπώσει κανείς διάφορες εκδοχές και υποθέσεις. Όπως, για παράδειγμα, ότι ο Άγιος Γεώργιος εντάσσεται ενδεχομένως στην πολιτική των κατακτητών να επιτύχουν βαθμιαία εξοικείωση και προσέγγιση των εντοπίων με τη βενετική εξουσία. Εκτός αν πρόκειται για κάτι διαφορετικό. Για μεμονωμένη δηλαδή περίπτωση κάποιου από τους παραμένοντες και κατά τον βενετοκρατούμενο 13ο ή και 14ο αιώνα ορθοδόξους τοπικούς άρχοντες Παύλα Γεωκτήμονες, η Ρίστο διασώθηκαν μερικά ονόματα σε δεμαριονίτικους ναούς, ο οποίος απλά έσπευσε να προσαρμοστεί στη νέα τότε τάξη πραγμάτων, όπως εξάλλου κάνουν πάντα οι επιτίδιοι σε κάθε εποχή και σε κάθε μορφή κατάκτηση. Ίσως όμως να συμβαίνει τελικά κάτι άλλο. Να χτίστηκε ο ναός από κάποια οικογένεια μεικτού γάμου ή από έναν γασμούλο, ιών προώρος αποθανόντος Βενετού του 13ου αιώνα, ονόματι πιθανόν Τζανίνι, ο οποίος ιός μεγάλωσε με τη χείρα ορθόδοξη δαμαριονίτισσα μητέρα του. Στην περίπτωση αυτή, το καταρρεύσαν νότιο κλήτος θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ταφικό χαρακτήρα εις μνήμη του Μακαρίτη Τζανίνι. Αν και δεν διακρίναμε πριν από την κατάρρευση κάποιο σχετικό στοιχείο. Συνδέοντας πάντως κατά κάποιο τρόπο την εποχή της κατακτημένης κατά τον 13ο αιώνα πατρίδας μας με το σήμερα, ας με επιτραπεί να κλείσω με ένα δύστιχο από την υμνολογία στην Παναγία την Προυσιώτισσα, όπως είναι μεταγραμμένο σε μια εικόνα εδώ στο ναό του Αγίου Θαλελέου στο Δαμαριώνα. «Κούφισον αγνή τα βάρη της Ελλάδος, α πάσχινινή, θα έλεγα και νυν, της κακούργων κακίας». Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μετά τα λίγα που μας είπε, γιατί έχει πάρα πολλά και δεν θα μπορέσει σε τόσο μικρό χρόνο να τα ολοκληρώσει ο κ. Μαστορόπουλος, το λόγο δίνουμε στην κυρία Κατερίνα Καραπλή, καθηγήτρια της Βυζαντινής, καθηγήτρια της Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κυρία Παναγιωτίδου, λοιπόν, είναι η ομιλήτρια, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα μας μιλήσει για την αγιογράφηση της Παναγίας της Πορτοθρόνου. Θα με βοηθήσετε λίγο να βάλουμε το στικάκι το... Επειδή είναι τοιχογραφίες, θέλουμε λίγο συσκότηση. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους οργανωτές του συμποσίου για την πρόσκληση που βρίσκουμε εδώ και πάλι και να συγχαρώ που συνεχίζουν τόσα χρόνια αυτή την τόσο σημαντική παράδοση να παρουσιάζεται διαχρονικά στοιχεία για την Άξο και τις Κυκλάδες. Ο ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης στο Χαλκί κατέχει ιδιαίτερη θέση μεταξύ των Βυζαντινών μνημείων της Νάξου.
Οι φάσεις αρχιτεκτονικής και ζωγραφικής που εντοπίζουν το ναό προσφέρουν σημαντικές μαρτυρίες που αποκαλύπτουν όψεις των τοπικών καλλιτεχνικών πρακτικών και εξελίξεων και παράλληλα ιδέες και μηνύματα που σχετίζονται με πτυχές της ιστορικής, κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας του νησιού σε ένα μεγάλο εύρος χρόνου. Ο ναός, αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, βρίσκεται στο κέντρο του σημερινού χωριού Χαλκή. Το γεγονός ότι η Εκκλησία ιδρύθηκε ως βασιλική κατά την παλαιοχριστιανική περίοδο και η ύπαρξη ενός σημαντικού αριθμού μνημείων στη γύρω περιοχή της μεσοβυζαντινής και ύστερης περίοδου αποκαλύπτουν τη σημαντική θέση που θα πρέπει να είχε το πόλισμα αυτό κατά τα παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά χρόνια, θέση η από εδώ πατάμε. Ναι. Θέση η οποία ευνοήθηκε από τη φυσική τοποθεσία του οικισμού στο κέντρο περίπου του μεγάλου οροπεδίου Τραγέας Δρυμαλίας. Με τη χρήση του όρου πρωτόθρονος, ο οποίος χρησιμοποιείται για την Επισκοπή που έχει την πρωτοκαθεδρία σε μια Μητρόπολη, αντικατοπτρίζεται η κεντρική σημασία που είχε ο ναός στη θρησκευτική και λατρευτική ζωή του νησιού, πιθανότατα ως έδρα του Επισκόπου αρχικά και έδρα του Μητροπολίτη Παροναξίας αργότερα μετά την ίδρυση της Μητρόπολης το 1083. Η ιστορία του σημαντικού αυτού ναού, η χρονολόγηση των οικοδομικών φάσεων και των τοιχογραφιών προσέλκυσαν από νωρίς το ενδιαφέρον έγκριτων μελετητών της Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Αν και οι έρευνες αυτές οδήγησαν στη διατύπωση διαφορετικών απόψεων για τη χρονολόγηση των διαφόρων φάσεων, όλες συνέκλυναν στην αναγνώριση της ιδιαίτερης σημασίας που θα πρέπει να είχε ο ναός στη λατρευτική ζωή του νησιού. Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι η εξέταση των φάσεων διακόσμησης της αψίδας και η αξιολόγησή τους για την κατανόηση της σημασίας του οικοδομέτος στην πολιτιστική ζωή του νησιού. Ο ναός της Παναγίας Πρωτόθρονης, όπως όζεται σήμερα, ανήκει στον τύπο του μεταβατικού σταυροειδούς εγγεγραμμένου που κτίστηκε πάνω σε μια προϋπάρχουσα παλαιοχριστιανική βασιλική. Από την αρχική διακόσμηση του ημικύλινδρου σώζονται αρκετά εξιτήλες οι παραστάσεις, φαίνονται, με τοπικών αποστόλων και η μορφή του Αγίου Ισιδώρου στο εσωράχιο του βόρειου παραθύρου της αψίδας. Οι τοιχογραφίες αυτές των μετοπικών αποστόλων στον ημικύλινδρο, εικονογραφικά, είναι σύμφωνες με τα προγράμματα της προοικονομαχικής περίοδου στο χώρο αυτό του ναού και η απεικόνιση του Αγίου Ισιδώρου δείχνει την ιδιαίτερη τιμή που αποδιδόταν στον Άγιο την ίδια εποχή στο νησί. Εξαιτίας της απλοποίησης που παρουσιάζουν οι μορφές και της τεχνοτροπικής σχέσης που έχουν με το πρώτο στρώμα διακόσμησης της κοντινής Παναγίας Δροσιανής θα πρέπει να προχρονολογηθούν στο δεύτερο μισό του 7ου αιώνα προς τα τέλη περίπου. Όπως φαίνεται, η εγκαθίδρυση της Βασιλικής του Ευαγγελισμού της Παναγίας, πιθανότατα ως Επισκοπικής Εκκλησίας, συμπίπτει με την ίδρυση του κάστρου Ταπαλήρου την εποχή που άρχισαν οι αραβικές επιδρομές να ταλαιπωρούν το αρχιπέλαγος. Σε μια δεύτερη βάση διακόσμησης, οι μορφές αυτές φαίνεται ότι καλύφθηκαν με παραστάσεις σταυρών που εκτίθενται σήμερα στο Εκκλησιαστικό Μουσείο του Ναού. Προς τα μέσα του 7ου αιώνα δηλαδή, η κεντρική εξουσία φαίνεται ότι επέβαλε την προσαρμογή της διακόσμησης της νεωτερικές επιταγές στην κεντρική εκκλησία του νησιού, πιθανότατα επισκοπική. Πάνω από τους σταυρούς σώζεται η απεικόνιση νεανικής μορφής πιθανών αποστόλου, επάνω αριστερά αν τη βλέπετε, η πρόχειρη κατασκευή χωρίς κονίαμα δείχνει ότι η διακόσμηση αυτή έγινε άμεσα μετά την αναστήλωση των εικόνων 843 στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα από κεντρική επιταγή στην Επισκοπική Εκκλησία της Νήσου για να καλύψει την ανεικονική διακόσμηση. Προχώρησα. Ναι, φαίνεται η μορφή είναι αυτή όπως φαίνεται ακριβώς επάνω, πολύ πρόχειρα, χωρίς κονίαμα.
Την ίδια εποχή ίσως κλείστηκε και μετασκευάστηκε το παράθυρο της αψίδας της Βασιλικής για την τοποθέτηση εικονιστικής παράστασης. Αυτό φαίνεται που σκέπασε το παράσταση, ίσως ενός οράματος, όπως απαντά και αλλού στην Άξο, αυτή την πολύ πρώιμη μεταοικονομαχική εποχή. Η θέση φαίνεται και η λεπτομέρεια. Στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα, εδώ είναι μία λεπτομέρεια από την Αγία Σοφία, το χέρι μπορούμε να συγκρίνουμε για να επιβεβαιωθεί η χρονολόγηση αυτή στον 9ο αιώνα, που δεν την έχουμε στο. Στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα φαίνεται άγνωστο για ποιο λόγο, ίσως μετά από κάποια καταστροφή, αυτά που είδαμε ήταν της παλαιοχριστιανικής βασιλικής. Ο ναός μετατράπηκε σε μεταβατικό σταυροειδή εγγεγραμμένο με τρούλο. Η μετασκευή πιθανόν αφήλεται σε μαΐστορες που ήρθαν με την κεντρική διοίκηση, εφόσον ο τύπος του σταυροειδού εγγεγραμμένου εν γέννη σπανίζει στην Άξο. Στη φάση αυτή ανήκει το πρώτο στρώμα διακόσμησης του ναού, τελευταίες δεκαετίες του 10ου αιώνα, που σώζεται μέχρι σήμερα εν μέρη αποτυχισμένο στο Βυζαντινό Μουσείο της χώρας, στον πύργο Γλέζου. Κάποια υπάρχουν και στο ναό, κάποιες στην Νότια Κεραία. Στο χώρο του ημικύλινδρου, επάνω στην παράσταση του οράματος, που είδαμε πριν, που έγινε πρόχειρα, εδώ, τοποθετήθηκε, φαίνεται, η νεωτερική για την εποχή παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας, τμήμα της οποίας σώζεται μέχρι σήμερα. Η διαιτική επιγραφή δέησης του δούλου του, που φαίνεται στην αριστερή πλευρά, παραπέμπει εξαιτίας της θέσης της παράστασης στη δέηση κάποιου σημαίνοντος προσώπου, ίσως ενός επισκόπου. Η σύγκριση είναι με την Παναγία της Καλωρίτσας, που πρέπει να είναι λίγο αργότερα, αλλά βλέπετε το θρόνο, και επίσης σύγκριση γίνεται με το πρώτο στρώμα του τέλους του 10ου αιώνα, του τρούλου της πρωτόθρονης που είναι στον πύργο του Γλέζου. Γι' αυτό νομίζω πρέπει να την τοποθετήσουμε αυτή την παράσταση μαζί με αυτή τη φάση του τέλους του 10ου αιώνα, του πρώτου στρώματος του τρούλου. Οι παραστάσεις στο ναό της πρωτόθρονης με τα ιδιαίτερα μηνύματά τους, όπως η σωτηρία και η νίκη μέσω της εξουσίας του Θεού, παραπέμπουν στην περίοδο της Βυζαντινής αντεπίθεσης εναντίον των Αράβων. Εκφράζοντας με έμφαση την έννοια της σωτηρίας μέσω της ενσάρκωσης, διατυπώνουν παράλληλα τον θρίαμβο μετά τους αγώνες, την κοσμοθεωρία δηλαδή της Βυζαντινής πολιτείας. Η επόμενη φάση εργασιών ανακαίνισης στο ναό καταγράφεται στην Εγχάρακτη, στο επιστήλιο του τέμπλου του Ιερού Επιγραφή, όπου μνημονεύονται ο επίσκοπος Λέων, ο πρωτοσπαθάριος και τουρμάρχης Ναξίας Νικήτας, ο κόμις Στέφανος ο Καμιλάρης, και η χρονολογία ανακαίνησης 1052. Κατά τη δεύτερη φάση της μεταοικονομαχικής διακόσμησης που έγινε μόνο στον Τρούλο, συμπυκνώθηκε εικαστικά η έκφραση της πολιτικοκοινωνικής κατάστασης της αυτοκρατορίας και αντικατοπτρίστηκε ο νέος πολιτικοκοινωνικός ρόλος της επαρχίας. Από τη φάση αυτή, που όμως σου φαίνεται είναι περιορισμένη, δεν σώζεται διακόσμηση στην αψίδα. Λίγο μεταγενέστερη φαίνεται ότι είναι η επώνυμη παράσταση του Ευαγγελισμού. Πάλι δεν είναι στην αψίδα, αλλά επειδή έχει συζητηθεί και είναι στο ιερό, προτίμησα να την βάλω στον νότιο τοίχο του ιερού, που θα μπορούσε μάλιστα, επειδή πολλοί την έχουν χρονολογήσει το 13ο αιώνα, επιμένω σε κάποιες συγκρίσεις, πρέπει να είναι του 11ου αιώνα. Η σύγκριση είναι με εκκλησίες της Καπαδοκίας που συγκρίνονται. Εδώ είναι με την Κύπρο του τέλους του 9ου αιώνα που μοιάζει πολύ η Παναγία και με την Κύπρο, η επόμενη είναι, ο Άγγελος από τον Ευαγγελισμό, πάλι από τις αρχές του 12ου αιώνα στην Κύπρο. Επομένως θα πρέπει να χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα, στο Ιερό, και ίσως να συνδέεται με την ίδρυση της Μητρόπολης Παροναξίας. Προφανώς είναι ένα χειρόγραφο που ο Μητροπολίτης να τοποθέτησε την παράσταση αυτή. Στο 3ο-4ο του 13ου αιώνα, οι υπάρχουσες παραστάσεις στον ημικύλινδρο καλύφθηκαν από συλλειτουργούντες ιεράρχες, όπως φαίνεται από την επιτυχισμένη παράσταση που εκτίθεται και αυτή στο Εκκλησιαστικό Μουσείο του Ναού. Στο ανοιχτό ηλιτάριο του ιεράρχη, αριστερά είναι η παράσταση,
που πιθανόν να είναι ο Νικόλαος, αναγράφεται η ευχή του Δευτέρου Αντιφώνου, Κύριο Θεός ημών σώσον των λαών σου. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή την εποχή της λατινικής κυριαρχίας, που αποτυπώνεται με σαφήνεια σε πολλούς ναούς έντονη εικονογραφική διακήρυξη της Ορθοδοξίας, τοποθετήθηκαν στην ευαίσθητη δογματικά θέση του ημικύλινδρου του ναού συλλειτουργούντες ιεράρχες. Φαίνεται μάλιστα ότι η διακόσμηση έγινε από ένα από τα καλύτερα εργαστήρια ζωγραφικής που έχουν εντοπιστεί στο νησί την εποχή αυτή, αυτό ίσως που διακόσμησε και το ναό του Αγίου Ιωάννη στο Κεραμί, γιατί μοιάζουν πάρα πολύ. Όλο το χώρο του τεταρτοσφαιρίου της αψίδας, που δεν είναι το αρχικό, καταλαμβάνει σήμερα μνημειακή παράσταση της δέησης. Εκτός από κάποια αναφορά που έχει γίνει στην παράσταση, δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ως σήμερα και η χρονολόγηση που έχει προταθεί είναι ο 13ος αιώνας. Η παράσταση φαίνεται ότι προέρχεται από άλλη, πολύ νεότερη ζωγραφική φάση, όπως θα υποστηριχθεί, στοιχείο που τονίζει και αυτό τη σημασία που είχε ο ναός διαχρονικά στο ιστορικό υποσυνείδητο των κατοίκων του νησιού. Το θέμα της δέησης, όπως είναι γνωστό, αποτελεί παραλλαγή της παράστασης της Παναγίας στην Αψίδα, ενίοτε με νεκρικό χαρακτήρα. Επιχωριάζει επίσης σε ναούς δρομικούς που δεν έχουν τρούλο και σε επαρχιακές εικονογραφικές εκφάνσεις, φαίνεται δηλαδή ότι αποτελεί απλοποιημένη συνέχεια των αρχαϊκών απεικονίσεων των αραμάτων στη θέση αυτή του ναού. Το θέμα συνηθίζεται στην Άξο, που περισσότεροι ναοί είναι δρομικοί. Στην παράσταση της πρωτόθρονης, οι μορφές εικονίζονταν ολόσωμες. Ο Χριστός είναι ένθρονος. Στο Ευαγγέλιο που κρατεί, διαβάζονται τα γράμματα στη δεξιά πλευρά του κόσμου ακολουθών, δηλαδή εγώ είμαι το φως μου ακολουθών εμεί. Από την απεικόνιση του Χριστού στο βαθμό που σώζεται, ενδιαφέρον παρουσιάζει στερεομετρική απόδοση του Ευαγγελίου, καθώς και στερεομετρική απόδοση του θρόνου. Το ερυσίνωτο, που εικονίζεται με ευθύγραμμη επόλυξη πίσω από τον ώμο του Χριστού, δει την αίσθηση της τρίτης διάστασης, καθώς οι πλαϊνές ακμές του συγκλίνουν προς το βάθος. Την ίδια φυσιοκρατική αίσθηση της τρίτης διάστασης δίνει και το κάθισμα, πάνω στο οποίο στηρίζεται το μαξιλάρι, που συμπιέζεται πραγματικά από το βάρος που φυσιοκρατικά έχει το σώμα του Χριστού. Ωστόσο, άλλα στοιχεία του θρόνου, όπως πιο χαρακτηριστικά η επάνω επιφάνεια του ορισίνωτου και τα στηρίγματα που αποδίδονται με ανάστροφη προοπτική σύμβαση, καθώς και οι ακμές που συγκλίνουν διαφορετικά σημεία, καθώς οι ακμές του συγκλίνουν σε διαφορετικά σημεία προς τα εμπρός. Από άποψη τεχνοτροπική, οι μορφές, παρά την εμφαντική απόδοση του όγκου, είναι ραδινές και τα προσωπογραφικά χαρακτηριστικά, παρά την εμφαντική χρήση της γραμμής, αποδίδονται σαρκώδη. Ο στερεωματικός τρόπος απόδοσης τόσο του Ευαγγελίου όσο και του θρόνου μεταφέρει το έργο σε μια εποχή από τα μέσα του 14ου αιώνα και μετά. Η τεχνοτροπική αντίληψη θυμίζει το θρόνο του Χριστού από την παράσταση της δέησης των Άγιων Νικόλαο στο Καμπινάρι, στην πλάτσα της Εξωμάνης, αν και το σχήμα του ημικύλινδρου, του μικυλινδρικού ερυσίνωτου, εκείνου του θρόνου, είναι διαφορετικό. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στη χρονολόγηση της παράστασης της πρωτόθρονης στο δεύτερο μισό του 4ου αιώνα. Ωστόσο, στην παράσταση αυτή είναι εμφανέστερη η ύπαρξη στοιχείων φυσιοκρατικής προοπτικής που μεταφέρουν το έργο προς το 15ο αιώνα, στοιχείων μόνο φυσιοκρατικής προοπτικής. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η απόδοση των χεριών. Εικονίζεται με ευκρίνεια η χειρονομία ευλογίας του Χριστού. Ο τρόπος που αποδίδεται η κόμη, αρκετά ογκώδης, απαντά στην ίδια όψιμη εποχή. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στη χρονολόγηση της παράστασης στα τέλη του 14ου ή πιθανότερα στο 15ο αιώνα, σε μια εποχή που ελάχιστα δείγματα τοιχογραφιών έχουν διασωθεί στην Άξο και η τιμή στους Αγίους φαίνεται να εξυπηρετείται με εικόνες που ενδεχομένως έρχονται από άλλα κέντρα. Ωστόσο, στο ναό της Πρωτόθρονης διασώζεται μια τοιχογραφημένη παράσταση από αυτή την εποχή που προδίδει φροντίδα για ανακαίνιση. Τα παραπάνω στοιχεία, όπως και τα επάλληλα στρώματα τοιχογράφησης, συχνό χαρακτηριστικό των επισκοπικών ναών, δείχνουν τη συνεχή μέρημνα για τη φροντίδα
και τη φροντίδα για τη μνημιακή ανάδειξη και ανακαίνιση του σημαντικού αυτού θρησκευτικού καθιδρύματος και όταν ακόμη έπαυσε να λειτουργεί ως επισκοπικός ναός, στη Λατινοκρατία δηλαδή. Η Παναγία Πρωτόθρονος φαίνεται ότι δεν έπαυσε να λειτουργεί ως κέντρο δημόσιας αλλά και ιδιωτικής λατρείας στο νησί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιώτη. Και θα ήθελα να κάνουμε μερικές ανακοινώσεις εδώ. Πρέπει να κάνετε την επιστροφή των εισιτηρίων, των αποκομμάτων. Δεύτερο, το γεύμα των εισηγητών θα γίνει εδώ στο Δαμαριώνα, στην είσοδο του χωριού, στο κέντρο, στη Ματίνα. Τρία, το λεωφορείο προς τη χώρα θα φύγει στις 15:30. Το λεωφορείο από την πόλη προς το Δαμαριώνα θα ξεκινήσει στις 17:50 και 30. 5:30. Για όσους επιθυμούν να φύγουν. 5. Το παραδοσιακό δείπνο γλέντι θα δοθεί σήμερα στο Δαμαλά αντί για αύριο. Και είναι προσφορά του Συλλόγου των Δαμαριωνιτών και της τοπικής κοινότητας. Θα προηγηθεί στο χωριό αυτό το μικρό το Δαμαλά, εξενάγηση στο Αγιοπλαστείο, ξενάγηση στο παραδοσιακό ελαιοτριβείο. Όχι τώρα. Α, τι ώρα λέει. Μετά το τέλος της παρουσίασης εδώ. Το παραδοσιακό ελαιοτριβείο και το ολογραφικό μουσείο του χωριού. Η αλλαγή έγινε προκειμένου κάποιοι αύριο να βρεθούν, αν θέλουν, στην Αγία Άννα, στη γιορτή της Πατάτας. Ευχαριστούμε πολύ.